ικανοποιητικά εξελίσσεται η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα στην αγορά της Σάμου. Η κίνηση είναι καλή, ο κόσμος κυκλοφορεί, καλή διάθεση υπάρχει, αποστάσεις τηρούνται, πάρα πολύ καλά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Τώρα με το εορταστικό πρόγραμμα, λίγο έχει αυξηθεί η κίνηση. Από τη στιγμή που πληρώθηκαν και όλα, άρχισαν και βγαίνουν περισσότερο έξω. Και οι νονάδες πάντα σκέφτονται τα βαφτιστήρια τους. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά λίγο και αυξάνεται η κίνηση, όχι υπερβολικά βέβαια, εντάξει, είναι μεσαία θα έλεγα, σε νορμάλ επίπεδο. Ας ελπίσουμε να πάει καλύτερα. Έχει αυξηθεί αρκετά από την προηγούμενη εβδομάδα σίγουρα, ευελπιστούμε να συνεχιστεί έτσι. Η κίνηση αρχίζει σιγά σιγά και ξεκινάει, έχει αλλάξει και η διάθεση του κόσμου, ανοίξαν τα μαγαζιά, ανοίγει η εστίαση, σιγά σιγά τα πράγματα αρχίζουν και μπαίνουν στους κανονικούς τους ρυθμούς. Κάποια δωράκια, κάποια ρούχα τώρα. Αφού ανοίγουν τα μαγαζιά, λογικό είναι να ξεκινάει σιγά-σιγά. Προσπαθούμε να επανέλθουμε στους κανονικούς ρυθμούς και ο κόσμος να νιώσει λίγο καλύτερα ψωνίζοντας, να αλλάξει λίγο η διάθεσή του. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι και να πάει όλο και καλύτερα σιγά σιγά προς το καλοκαίρι. Παρόλο τα προβλήματα με την πανδημία, τους σεισμούς εδώ στο νησί και τα λοιπά, τώρα που τα μαγαζιά άνοιξαν ξανά, λόγω και των ημερών, η κίνηση είναι αρκετά ικανοποιητική. Ελπίζουμε όλοι να προσέχουμε με τον ιό για να παραμένουν τα μαγαζιά ανοιχτά και να είμαστε όλοι καλά και να προχωρήσουμε τη ζωή μας στην κανονικότητα. Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους του νησιού και γενικά της Ελλάδος καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, με υγεία. Αυξημένη η τιμή του κιλού στο Νοβελία, είτε πρόκειται για την σούφλα ή για την παραδοσιακή σαμιώτικη πλάτη. Έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά, δεν έχει κορυφωθεί ακόμα η κίνηση. Πιστεύουμε από αύριο, Πέμπτη Παρασκευή, καλά είναι, έχει κίνησούλα. Λοιπόν, και περιμένουμε να αυξηθεί κι άλλο. Η τιμή του κατσικιού σε σχέση με πέρυσι. Με πέρυσι είναι πολύ πάνω από πέρυσι. Διότι οι παραγωγοί πληρωθήκαν 60% παραπάνω φέτος τα προϊόντα τους. Οπότε αυτό ανέβηκε και η τιμή πώλησης, λογικό είναι. Κοίταξε να δεις, αυτοί που είναι να πάρουν θα το πάρουν, θα το φάνε. Τι είναι, μπορεί να μην πάρουν
5 κιλά, θα πάρουν 2, θα πάρουν 3. Πάντως θα πάρουν να φάνε οι άνθρωποι. Πάντως είναι πολύ ψηλά οι τιμές φέτος, σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα. Γιατί είπαμε, πληρωθήκαν οι παραγωγοί γύρω στο 60% παραπάνω από τα πέρυσι. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, φέτος πάμε καλύτερα. Ο κόσμος, αν και η οικονομική κατάσταση είναι λίγο δύσκολη, αλλά στο φαγητό τα δίνει τα λεφτά, οπότε είμαστε ικανοποιημένοι. Πιστεύουμε να συνεχίσει το Πάσχα όπως πάει έτσι και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Ευχαριστούμε πολύ και καλό Πάσχα και Χριστός Ανέστη να έχετε. Η τιμή του κιλού είναι λίγο ακριβότερα, ασφαλώς, γιατί υπήρχε το καθολικό Πάσχα και τα πήρανε οι Ιταλοί και οι από τις άλλες χώρες και έτσι είναι αυξημένη. Τώρα θα δούμε. Δεν επηρεάζει όμως τον κόσμο. Τον κόσμο όχι, εντάξει, εμείς όσο μπορούσαμε κρατήσαμε την τιμή χαμηλά, οπότε για να ο καταναλωτής να μπορεί να το ευχαριστηθεί το κατσικάκι, το αρνάκι. Δειλά-δειλά κάτι ξεκινάει, αλλά όχι θεαματικά πράγματα. Εδώ και ένα χρόνο ο κόσμος δεν δουλεύει, δεν εργάζεται κανονικά και τα εισοδήματα είναι λίγα. Άρα λοιπόν και η κίνηση η καταναλωτική είναι περιορισμένη. Σίγουρα έστω και ένα ευρώ να πέσει στην αγορά, αμέσως αυτό σε εμάς έχει αντίκτυπο και φαίνεται. Αμέσως ο κόσμος παίρνει θάρρος και αρχίζει και καταναλώνει. Τα καταστήματα στην αγορά της Άμμου θα παραμείνουν ανοιχτά τη Μεγάλη Πέμπτη, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα μέχρι 8.30 το βράδυ, τη Μεγάλη Παρασκευή από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.